Ολοκλήρωσα και αυτή τη σειρά. Έχω πλέξει το τελευταίο μέσα στο τελευταίο κενό που έχω κάνει τα 4 σετ από 2 ποδαράκια. Θα πλέξω τις τελευταίες μου 2 αλυσίδες και θα πλέξω βουβό στο πρώτο ποδαράκι για αυτή τη σειρά. Βουβό και στο δεύτερο ποδαράκι μέσα. Βουβό στο πρώτο κενό μίας αλυσίδας που είναι εδώ πέρα. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την πέμπτη σειρά, όπου μέσα στο πρώτο κενό μίας αλυσίδας που μόλις πλέξαμε βουβό, θα πλέξουμε 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα και 2 ποδαράκια. Οπότε το πρώτο μας ποδαράκι θα μας το δώσουν οι 3 πρώτες αλυσίδες, άλλο ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα και 2 ποδαράκια. 1, 2. Στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας, εδώ μέσα δηλαδή, θα πάμε να πλέξουμε ποδαράκι. Πλέκουμε και μία αλυσίδα κενό, οπότε έχουμε πλέξει 2 ποδαράκια, αλυσίδα 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα για κενό. Στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας, μέσα εδώ, θα πλέξουμε ποδαράκι, αλυσίδα, ποδαράκι. Οπότε ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα και ένα ποδαράκι. Πλέκουμε μία αλυσίδα και μέσα στο τρίτο κενό μίας αλυσίδας θα πλέξουμε πάλι 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Οπότε αυτό εδώ είναι το επόμενο κενό μίας αλυσίδας και θα πλέξουμε 1, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 1, 2 ποδαράκια. Οπότε αυτό που κάνουμε εδώ τώρα είναι, επειδή κλείνει ο ανανάς εδώ, έχει αρχίσει να ανοίγει η βεντάλια. Οπότε μέσα στην προηγούμενη σειρά που κάναμε τα 4 σετ από 2 ποδαράκια, είπαμε ότι έχουμε συνολικά 3 κενά από μία αλυσίδα, 1, 2, 3. Στο πρώτο κενό μιας αλυσίδας θα πλέκουμε πάντα 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Στο δεύτερο κενό μιας αλυσίδας θα πλέκουμε 1 ποδαράκι, 1 αλυσίδα, 1 ποδαράκι. Και στο τρίτο κενό μιας αλυσίδας θα πλέκουμε 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Και πάντα θα πλέκουμε και 1 αλυσίδα ενδιάμεσα. Πάμε τώρα να πλέξουμε το κενό μεταξύ βεντάλιας και ανανά, που είναι 2 αλυσίδες. Βάζουμε το βελονάκι μας στο πρώτο κενό με 3 αλυσίδες και πλέκουμε άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες. Βάζουμε το βελονάκι μας στο δεύτερο και τελευταίο κενό με 3 αλυσίδες και πλέκουμε άριχτο. Τελειώσαμε να κλείνουμε τον ανανά. Για αυτό το βήμα δηλαδή. Πλέκουμε 2 αλυσίδες για να πάμε από τον ανανά στη βεντάλια πάλι. Και τώρα εδώ στη βεντάλια, όπως είπα και νωρίτερα, θα ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα. Αυτό εδώ είναι το πρώτο κενό με 3 αλυσίδες, όπου θα πλέξουμε 2 ποδαράκια, 1, 2, μία αλυσίδα και 2 ποδαράκια, 1, 2. Πλέκω μία αλυσίδα. Στο δεύτερο κενό μίας αλυσίδας θα πλέξουμε 1 ποδαράκι, μία αλυσίδα, 1 ποδαράκι. Μία αλυσίδα και στο τελευταίο κενό μίας αλυσίδας θα πλέξουμε 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα και 2 ποδαράκια πάλι. 1, 2. Οπότε στο πρώτο και στο τρίτο κενό πλέκουμε 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Στο μεσαίο κενό πλέκουμε ποδαράκι, αλυσίδα, ποδαράκι. Ολοκληρώσαμε το βήμα για τη βεντάλια. Πλέκουμε 2 αλυσίδες για να πάμε στο βήμα για τον ανανά, όπου στο πρώτο κενό με 3 αλυσίδες βάζουμε το βελονάκι μας και πλέκουμε άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες. Στο δεύτερο και τελευταίο κενό με 3 αλυσίδες πλέκουμε άριχτο. Τελειώσαμε το βήμα για τον ανανά. Πλέκουμε 2 αλυσίδες για να πάμε στο βήμα για τη βεντάλια. Στο πρώτο κενό μίας αλυσίδας θα πλέξουμε 1,
2 ποδαράκια αλυσίδα, 1, 2 ποδαράκια, πλέκουμε μία αλυσίδα. Πάμε στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας και πλέκουμε μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι μάλλον, μία αλυσίδα και ένα ποδαράκι. Πλέκουμε μία αλυσίδα και πάμε στο τρίτο κενό μίας αλυσίδας να πλέξουμε. 1, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα και 1, 2 ποδαράκια. Ολοκληρώσαμε το βήμα για τη βεντάλια και πλέκω 2 αλυσίδες για να πάω στο βήμα για τον ανανά πάλι. Όπου στο πρώτο κενό με 3 αλυσίδες θα πλέξω άριχτο, 1, 2, 3 αλυσίδες και στο δεύτερο και τελευταίο κενό από 3 αλυσίδες πλέκω πάλι άριχτο. Ολοκλήρωσα το βήμα για τον ανανά και πλέκω 1, 2 αλυσίδες και πάω στο βήμα για τη βεντάλια. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη μας τη σειρά. Στο πρώτο κενό πάντα θα πλέκουμε 2 ποδαράκια αλυσίδα, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα στον αέρα. Στο δεύτερο κενό μίας αλυσίδας θα πλέκουμε 1 ποδαράκι, μία αλυσίδα, 1 ποδαράκι και μία αλυσίδα στον αέρα. Και στο τρίτο κενό μίας αλυσίδας θα πλέκουμε πάλι 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Τελειώνουμε το βήμα για τη βεντάλια, αυτό που μόλις αναφέραμε. Και βάζουμε το πλέκουμε 2 αλυσίδες, βάζουμε το βελονάκι μας μέσα. Στο πρώτο κενό από 3 αλυσίδες πλέκουμε άριχτο, 3 αλυσίδες άριχτο και στο δεύτερο κενό από 3 αλυσίδες. Τελειώνουμε το βήμα για τον ανανά και πλέκουμε 2 αλυσίδες και ξεκινάμε πάλι το βήμα για τη βεντάλια. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη μας τη σειρά. Και έχω ολοκληρώσει σχεδόν και τη σειρά αυτή. Έχω πλέξει τις 2 αλυσίδες μετά από το βήμα που έκανα με τη βεντάλια, 2 αλυσίδες και βουβώ μέσα στο πρώτο ποδαράκι που πλέξαμε για αυτή τη σειρά που ήταν οι 3 αλυσίδες. Βουβώ και στο δεύτερο ποδαράκι, βουβώ και στο πρώτο κενό μίας αλυσίδας. Πάμε να ξεκινήσουμε την έκτη σειρά που είναι η προτελευταία σειρά για το βολάν, όπου στο πρώτο κενό μίας αλυσίδας θα πλέξουμε 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα στον αέρα. Στο δεύτερο κενό μίας αλυσίδας θα πλέξουμε 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα στον αέρα. Και στο τρίτο κενό μίας αλυσίδας θα πλέξουμε 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Οπότε μέσα σε κάθε κενό μίας αλυσίδας πλέκουμε 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Και μετά ένα κενό μίας αλυσίδας και πάμε στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας να πλέξουμε τα ίδια βήματα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πλέκοντας 3 αλυσίδες οι οποίες μας δίνουν το πρώτο μας ποδαράκι. Και έχουμε ήδη πλέξει το βουβό μέσα στο πρώτο κενό μίας αλυσίδας για να ξεκινήσουμε να πλέκουμε μέσα εδώ. Άλλο ένα ποδαράκι, αλυσίδα και 2 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Πλέκουμε μία αλυσίδα. Πάμε στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας εδώ πέρα, περνάμε δηλαδή πάνω από αυτό το κενό, περνάμε πάνω από το επόμενο κενό μίας αλυσίδας και πάμε στο κενό μίας αλυσίδας εδώ στο V, πλέκουμε μέσα σε κάθε V και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 1, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα. Και πάμε στο επόμενο κενό, περνάμε το επόμενο κενό μάλλον μίας αλυσίδας και πάμε στο επόμενο κενό που είναι μέσα στο V, πλέκουμε μέσα σε κάθε V. Το πρώτο V που δημιουργείται από 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Το δεύτερο V που είναι ποδαράκι, αλυσίδα, ποδαράκι. Και το τρίτο V που είναι 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 2 ποδαράκια πάλι. Οπότε μέσα σε αυτό εδώ το V πλέκουμε πάλι 1, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα και 1, 2 ποδαράκια. Πλέκουμε. Ολοκληρώσαμε το βήμα για τη βεντάλια μας και θα πλέξω τώρα 2 αλυσίδες για να πάω στο βήμα για τον ανανά. Έχω πλέξει 2 αλυσίδες και θα βάλω το βελονάκι μου να πλέξω άριχτο μέσα στο τελευταίο κενό από 3 αλυσίδες που μας έχει μείνει εδώ πέρα
Και επειδή δεν υπάρχει άλλο κενό με τρεις αλυσίδες, δεν θα πλέξω τρεις αλυσίδες και άριχτο, θα πλέξω κατευθείαν δύο αλυσίδες για να πάω στο βήμα για τη βεντάλια μου πάλι. Οπότε, στο πρώτο κενό μιας αλυσίδας πλέκω 1, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 1, 2 ποδαράκια, πλέκω μία αλυσίδα. Περνάω το επόμενο κενό μιας αλυσίδας, πάω στο μεθεπόμενο που είναι εδώ στο V και θα πλέξω 1, 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 1, 2 ποδαράκια, πλέκω μία αλυσίδα και πάω, περνάω το επόμενο κενό μιας αλυσίδας, πάω στο μεθεπόμενο που είναι μέσα εδώ στο V και θα πλέξω πάλι 2 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Ολοκληρώσαμε το βήμα για τη βεντάλια. Βλέπουμε ότι πλέκουμε μέσα σε κάθε V. Πλέκω 2 αλυσίδες για να πάω στο βήμα για να κλείσω τον ανανά. Μέσα στο κενό από 3 αλυσίδες βάζω το βελονάκι μου και πλέκω άριχτο. Και επειδή δεν έχουμε άλλο κενό με 3 αλυσίδες, οπότε δεν πλέκουμε 3 αλυσίδες άριχτο ξανά, θα πλέξω 2 αλυσίδες για να πάω απευθείας στο βήμα της βεντάλιας. Πάμε στο πρώτο κενό από μία αλυσίδα να πλέξουμε 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 2 ποδαράκια, 1, 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 1, 2 ποδαράκια, πλέκω μία αλυσίδα, πάω στο επόμενο V. Περνάω δηλαδή το επόμενο κενό μιας αλυσίδας και πάω στο μεθεπόμενο και πλέκω το ίδιο βήμα. 1, 2 ποδαράκια, αλυσίδα και 1, 2 ποδαράκια, πλέκω μία αλυσίδα, πάω στο επόμενο V, οπότε περνάω το επόμενο κενό μιας αλυσίδας και πάω στο μεθεπόμενο και πλέκω 1, 2 ποδαράκια, αλυσίδα, 1, 2 ποδαράκια. Ολοκληρώσαμε και αυτό το βήμα για τη βεντάλια. Βλέπουμε πώς φαίνεται που κλείνει ο ανανάς. Έτσι θα πρέπει να δείχνει και το δικό σας το πλεκτό σε αυτή τη σειρά. Έτσι φαίνεται που κλείνει ο ανανάς και έτσι που ανοίγουν οι βεντάλιες. Ολοκληρώσαμε το βήμα για τη βεντάλια, οπότε πλέκω 2 αλυσίδες για να πάω στο βήμα για τον ανανά. Πάω μέσα στο τελευταίο κενό από 3 αλυσίδες και πλέκω άριχτο. 1-2 αλυσίδες. Και ξεκινάω το βήμα για τη βεντάλια πάλι και συνεχίζουμε έτσι όλη μας τη σειρά. Οπότε αυτή εδώ είναι η τελευταία σειρά για τον ανανά. Πλέκουμε 2 αλυσίδες άριχτο, 2 αλυσίδες. Δεν πλέκουμε πλέον 3 αλυσίδες γιατί δεν έχουμε άλλο κενό στο οποίο θέλουμε να πλέξουμε άριχτο μέσα. Οπότε φεύγουμε από το βήμα για τη βεντάλια και πάμε στον ανανά. Και κατευθείαν από τον ανανά φεύγουμε από αυτό το βήμα για να πάμε στο βήμα για τη βεντάλια. Γι' αυτό έχουμε 2 αλυσίδες και 2 αλυσίδες εδώ πέρα. Στη βεντάλια πλέκουμε πάντα μέσα στο κενό μιας αλυσίδας που είναι το V. Εδώ είναι το πρώτο V. Το δεύτερο V. Μέσα εδώ δηλαδή θα πλέξουμε 2 ποδαράκια αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Και μετά μέσα στο τρίτο V. Μέσα εδώ θα πλέξουμε τα τελευταία 2 ποδαράκια αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Και μετά πάμε στο βήμα για τον ανανά. Πάμε να τελειώσουμε τη σειρά εκτός βίντεο. Και όταν έχω τελειώσει κι εγώ θα ξανανοίξω πάλι το βίντεο μου. Έχω τελειώσει και την τελευταία μου βεντάλια και έχω πλέξει και τις 2 αλυσίδες που πλέκω πάντα στο τέλος και βουβώ στο πρώτο ποδαράκι. Βουβώ μέσα στο δεύτερο ποδαράκι. Βουβώ μέσα στο πρώτο κενό μιας αλυσίδας. Και τώρα πάμε να πλέξουμε την 7η και τελευταία σειρά για το βολάν. Και ξεκινάμε τη σειρά πλέκοντας 1, 2, 3, 4 αλυσίδες αντί για 3 που κάναμε στις προηγούμενες σειρές, όπου οι 3 πρώτες αλυσίδες είναι το πρώτο μας ποδαράκι και η 4η αλυσίδα είναι το κενό μιας αλυσίδας. Μέσα στο ίδιο κενό μιας αλυσίδας θα βάλω το βελονάκι μου και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Μετά θα πλέξω 3 αλυσίδες για να δημιουργήσω πικό. 1, 2, 3 αλυσίδες και το πικό θα βάλω το βελονάκι μου έτσι όπως βλέπουμε το ποδαράκι πάνω εδώ. Βάζοντας το βελονάκι μας λίγο διαγώνια, έχει 2 θηλιές εδώ μπροστά.
Εδώ θα βάλω το βελονάκι μου στις δύο αυτές θηλιές για να πλέξω βουβό. Οπότε, μισό λεπτάκι λίγο γιατί μου πέφτει το φόρεμα, έχει βαρύνει τώρα. Οπότε, μέσα εδώ, χωρίς να έχω πάρει κλωστή, βάζω το βελονάκι μου και πλέκω βουβό. Πλέκω μία αλυσίδα και πάω στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας. Αυτό που κάνουμε τώρα πλέον είναι ότι πλέκουμε μέσα σε όλα τα κενά μίας αλυσίδας. Και στο κενό που είναι ανάμεσα στο V, αλλά και στο κενό μιας αλυσίδας που έπλεκα ενδιάμεσα από κάθε V. Και μέσα εδώ θα βάζουμε το βελονάκι μας δηλαδή, και εδώ. Και μέσα σε αυτό το κενό μιας αλυσίδας. Πλέκουμε πλέον μέσα σε όλα τα κενά μιας αλυσίδας. Και πλέκουμε ποδαράκι πικό αλυσίδα. Ποδαράκι πικό αλυσίδα. Και πλέκουμε από δύο μέσα σε κάθε κενό. Οπότε πλέξαμε δύο ποδαράκια για αρχή. Πάμε στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας μέσα εδώ και θα πλέξω ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες. Θα πλέξουμε πάλι το πικό, οπότε θα βάλουμε το βελονάκι μας εδώ στις δύο μπροστινές θηλιές από το ποδαράκι. Επάνω διαγώνια στο ποδαράκι βάζουμε το βελονάκι και πλέκω βουβό. Αλυσίδα. Άλλο ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες και πικό πάλι μέσα στο ποδαράκι. Πλέκω μία αλυσίδα και πάω στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας. Θα πλέξω ποδαράκι. Τρεις αλυσίδες για να δημιουργήσω το πικό. Μία αλυσίδα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Όπου πάλι θα πλέξω τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις για να δημιουργήσω το πικό. Να φέρω λίγο την κάμερα πιο κοντά μου, πως φανεί καλύτερα το πικό. Έχω πλέξει λοιπόν τρεις αλυσίδες και θα βάλω το βελονάκι μου. Έτσι όπως βλέπουμε το ποδαράκι. Θα βάλουμε λίγο διαγώνια το βελονάκι μας σε αυτές εδώ τις δύο θηλιές που είναι μπροστά, πάνω μπροστά στο ποδαράκι. Και πλέκουμε βουβό. Πλέκω μία αλυσίδα και πάμε τώρα στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας μέσα εδώ και θα πλέξω πάλι ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, πικό. Οπότε πλέκουμε βουβό, μία αλυσίδα και ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό μίας αλυσίδας. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες πάλι και πικό και σε αυτό το ποδαράκι, οπότε σε όλα τα ποδαράκια πλέκουμε πικό. Πλέκουμε λοιπόν βουβό για να δημιουργηθεί το πικό. Μία αλυσίδα. Και έτσι φαίνεται που πλέκουμε τα δύο ποδαράκια και το που πλέκουμε ποδαράκι πικό αλυσίδα, ποδαράκι πικό αλυσίδα. Έτσι φαίνεται το πλεκτό μας. Έχουμε πλέξει λοιπόν τα δύο ποδαράκια μέσα σε αυτό το κενό μίας αλυσίδας. Έχουμε πλέξει μία αλυσίδα. Πάμε στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας και θα πλέξουμε ποδαράκι. Τρεις αλυσίδες για να κάνουμε το πικό. Οπότε βουβό, μία αλυσίδα και ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο πάλι. Απλά τώρα, επειδή το ποδαράκι αυτό είναι το δεύτερο, αλλά το τελευταίο για αυτήν εδώ τη βεντάλια, γιατί έχουμε πλέξει και σε αυτό το κενό, έχουμε πλέξει και σε αυτό το κενό και σε αυτό το κενό, οπότε από εδώ μετά είναι ο ανανάς τον οποίο έχουμε τελειώσει, τον έχουμε κλείσει. Οπότε πάμε κατευθείαν στην επόμενη βεντάλια. Οπότε χωρίς να πλέξω πικό, χωρίς να πλέξω αλυσίδα, πάω απευθείας στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας, μέσα εδώ δηλαδή, και πλέκω ένα ποδαράκι.
Και τώρα ξεκινάω να δημιουργώ πάλι πικό αλυσίδα ποδαράκι, πικό αλυσίδα ποδαράκι. Οπότε, 1, 2, 3 αλυσίδες και πλέκουμε πικό. Αλυσίδα, ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο, 1, 2, 3 αλυσίδες και πικό. Μία αλυσίδα. Πάμε στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας και πλέκουμε ποδαράκι. Πικό, οπότε πλέκουμε 3 αλυσίδες και βουβό επάνω στην πάνω μεριά από το ποδαράκι μας. Μία αλυσίδα. Στον ίδιο πόντο πλέκουμε άλλο ένα ποδαράκι. 1, 2, 3 αλυσίδες για να κάνουμε το πικό. Μία αλυσίδα και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουμε αυτή τη σειρά. Είναι η τελευταία σειρά για το βολάν. Οπότε πλέκουμε μέσα σε όλα τα κενά μίας αλυσίδας πλέον. Θα πλέκουμε ποδαράκι, πικό, αλυσίδα, ποδαράκι, πικό. Μέσα στο ίδιο κενό μίας αλυσίδας. Μετά πλέκουμε αλυσίδα. Στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας θα πλέκουμε ποδαράκι, πικό, αλυσίδα, ποδαράκι, πικό, αλυσίδα. Στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας πλέκουμε ποδαράκι, πικό, αλυσίδα, ποδαράκι, πικό, αλυσίδα. Μόλις φτάσουμε εδώ, στο κενό μίας αλυσίδας που είναι στο τελευταίο V της βεντάλιας, βλέπουμε ότι μετά από εδώ είναι ο ανανάς, αυτό εδώ είναι το τελευταίο V, πλέκουμε το πρώτο ποδαράκι και κάνουμε ποδαράκι πικό αλυσίδα. Στο δεύτερο ποδαράκι όμως απλά θα πλέξουμε ένα ποδαράκι χωρίς να κάνουμε πικό ή αλυσίδα. Και μόλις πλέξουμε το ποδαράκι, κατευθείαν πάμε απέναντι στο επόμενο πρώτο κενό μίας αλυσίδας να πλέξουμε ποδαράκι, πικό αλυσίδα και στον ίδιο πόντο μέσα πάλι ποδαράκι πικό αλυσίδα, στο επόμενο κενό μίας αλυσίδας, ποδαράκι, πικό, αλυσίδα και συνεχίζουμε έτσι. Η μόνη φορά δηλαδή που δεν πλέκουμε πικό ή αλυσίδα είναι όταν πλέκουμε το δεύτερο ποδαράκι μέσα σε αυτό το κενό και πάμε κατευθείαν απέναντι στο πρώτο κενό μίας αλυσίδας. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουμε και αυτή τη σειρά.